Υπάρχουν πολύ ωραίες ιστορίες μαραθωνοδρόμων, πραγματικά πώς ξεκινάνε, γιατί ξέρετε εδώ βλέπουμε την εικόνα του μαραθωνοδρόμου την ώρα του αγώνα. Όμως πολλές φορές ο μαραθώνιος είναι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Για να μπορέσει κάποιος να διανύσει τα χιλιόμετρα που πρέπει, για να μπορέσει να βρεθεί στην αφετηρία του μαραθωνίου δρόμου σήμερα, θα πρέπει να έχει κάνει πολλές προσωπικές θυσίες, πολλές φορές έχει αφήσει και την οικογένεια λίγο στην άκρη, πολλές φορές έχει θυσιάσει πράγματα για να είναι σε θέση να και οι περισσότερες διαδρομές είναι μοναχικές, αυτό που έλεγες νωρίτερα, το παιχνίδι του μυαλού. Εκείνη και ο μαραθώνιος δρόμος, νομίζω ότι και γι' αυτό συνεχώς το παγκόσμιο κίνημα του μαραθωνίου δρόμου αυξάνεται, διότι τελικά ο κάθε ένας συνδρομέας που ξεκινάει να τρέχει αρχίζει να νιώθει κάτι. Αρχίζει να καταλαβαίνει τον εαυτό του, αρχίζει να βγάζει από μέσα του δυνάμεις, αρχίζει να βλέπει ποιος είναι τελικά. Έτσι λοιπόν παρασύρεται ο ένας με τον άλλον και μπαίνει σε αυτή τη μεγάλη απόσταση του μαραθωνίου δρόμου και εκεί πια έρχεται αντιμέτωπος με πολλά πράγματα που έχει κρυμμένα από μέσα. Και κρυμμένα είναι οι δυνάμεις που έχουμε μέσα μας. Έχουμε πολλές κρυμμένες δυνάμεις που βγαίνουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Το κερατό σου γαμό! Νάτος ο πρωταθλητής! Νάτος! Αυτός είναι αυτός! Σε βάλω! Πώς νιώθετε κύριε, με χρόνο κοντά από τα 3 ώρες έτσι? 3 ώρες και 10 λεπτά κάπου εκεί. Γαμάτο χρόνο, πώς νιώθεις φίλε? Για πες μου. Άσχημα, ήταν το πολύ άσχημα. Το πόδι σου κάτι έπαθε. Γράφες. Σε είδα. Αλλά έβγαλα το βίντεο, σε πήρε χαμπάρι αφού τερμάτισε. Γιατί περίμενα κάποιον άλλον εγώ. Και λέω, ρε μαλάκα, αυτό τον ξέρω. Και λέω, τι χρόνο είναι αυτό, λέω. Τρελαθούμε τελείως. Πόπο, έχεις κανέναν άλλο φίλο σου που τερματίζει? Τόσο μουντάω εκεί. Για πες, πόσο καιρό προπονείσαι για να το κάνεις αυτό? Μια ζωή. Και στην πρώτη Ιαπωνέζα μαραθώνιο δρόμο. Πώς είναι η αίσθηση στο στάδιο? Για πες. Επιτέλους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το τρέχεις. Είναι η τρίτη. Η τρίτη, Συγκεκριμένο αγώνα. Φοβερό χρόνο, φίλε. 3 και κάτι, πω. Άσε να πάνε. Η απονομή ξέρεις, δεν βοήθησε καθόλου. Θα πραγματοποιήσει. Μαγατώνει. Ο κύριος Ελευθέριος Σαμαράς, ευθυνοσύμβουλος της DHL, επίσημου χορηγού του κλασικού μαραθώνιου. Γενικά εντάξει, ψυχή από ένα σημείο και μετά ψυχή, μόνο ψυχή. Τίποτα άλλο. Όλοι τους πιάνουν, έχει μια υγρασία εκεί, δεν ξέρω άμα σε έχει πιάσει εσένα εκεί. Εκεί πέρα που δυσκολεύσαν τα πράγματα, ήταν με το που άρχισαν κράμπες και τέτοια. Πρώτος Ιαπωνέζος μαραθωνοδρόμος με τον 31ο κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας, Τακαχίρο Ινούε. Εδώ είμαστε, ό,τι προλάβουμε τώρα. Είχες σκοπό να κάνεις τι χρόνο? Εκεί πέρα. Εκεί ήσουν, δηλαδή εκεί ακριβώς που ήθελες. Ήλπιζα γύρω στο 3 και 5 λεπτά. Αλλά εντάξει, 3-5-3-10 δύο πράγματα. Γαμάτο, μπράβο, γαμάτο. Κοίτα ατμόσφαιρα ρε φίλε, κοίτα εδώ χαμός. Καλιμάρμαρο φίλε, δηλαδή εντάξει. Είναι άλλο πράγμα. Έτσι, να τραβήξουμε και μια ελληνική σημαία. Ο κόσμος ήταν φανταστικό, και το ειδικό γραφείο για τον πρώτο.